Πρωί-πρωί με την αυγή, δείτε τι έκανα. Έφαγα το πρωινό μου και όλο αυτό είναι γεμάτο πατάτες. Για να τηγανίσουμε μετά που θα έρθουν τα παιδιά. Πάω τώρα μέσα να ετοιμαστώ, να είμαι έτοιμη, να γίνω άνθρωπος, γιατί είπαμε εξωγήινος. Θέλω να σας πω πως τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιώ από Fenty Beauty αυτό το make-up, το οποίο είναι τέλειο, δεν υπάρχει. Βάζω μόνο ένα πάτημα και κάνει το πρόσωπό μου να δείχνει φανταστικό, τόσο ομοιόμορφο, τόσο ωραίο. Είμαι έτοιμη, φόρεσα το ωραίο μου το πουλοβεράκι, μην ακούσω κανέναν να λέει τίποτα. Έλα παιδιά, έχω πολύ καιρό να το φορέσω, το είχα ξεχάσει κι εγώ πως είναι πάνω μου. Και έφυγα τώρα, πάω πάνω για να υποδεχτώ τα παιδιά. Τα μελομακάρονά μου, οι κουραμπιέδες μου, πήραμε βουτήματα, ανάψαμε τζάκι. Και έχω ετοιμάσει εδώ πέρα πλαστικά ποτήρια, πλαστικά πιάτα, γιατί θα φτιάξουμε μόνιμα σουβλάκια. Θα ψήσουμε πίτες, θα ψήσουμε σουβλάκια, θα κόψουμε ντομάτες, κρεμμύδια, πατάτες. Και ο καθένας θα φτιάχνει μόνο το σουβλάκι του. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Κάθε φορά που την κάνουμε, τη διασκεδάζω πάρα πολύ. Γιατί είναι αστείο να βλέπεις τους άλλους που προσπαθούν να φτιάξουν το σουβλάκι, να το τυλίξουν. Και δεν είναι εύκολο, εννοείται. Αλλά έχει πολύ γέλιο. Αυτή είναι η δική μου προσπάθεια απόπειρα να τυλίξω ένα σουβλάκι. Εδώ ο κουμπάρος μου το τυλίγει τέλεια το σουβλάκι. Να σου πω κάτι. Πρέπει να μας τυλίξει τα δικά μας, νομίζω. Εμένα πώς είναι. Τελείωσαμε με το πάρτι και τη μάζοξη. Και δείτε εδώ, πρόσεχε. Ο φίλος του Κανάκη, ο Τάσος, που κάνει ολοπλάκες, έχει πάρει ένα δώρο εδώ. Το οποίο δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Ειδικά μέσα στο σπίτι. Το έχει γεμίσει με. Καταρχήν απ' έξω το έχει κλείσει με ένα δισεκατομμύριο ταινίες. Μην το τραβήξεις έξω. Μην το τραβήξεις. Να φέρουμε μια σακούλα κάτι. Άνεσε. Μια μεγάλη σακούλα να το κάνουμε μέσα. Και κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το δώρο με τίποτα. Καλά, αυτό δεν το λες και vlog μας τώρα. Δεν τράβηξα σχεδόν τίποτα. Αλλά καθίσαμε με τα παιδιά. Τι είπα τη φωνή μου. Καθίσαμε μέχρι αργά. Ήρθαν 11 η ώρα. Και έφυγαν τώρα που είναι η ώρα 8.30. Το δώρο που σας έδειξα είναι, μπορώ να πω, το πιο ωραίο και πιο συμβολικό δώρο που μπορεί να έχει έρθει ποτέ. Γιατί μου θύμισε τη γνωριμία μου με τον Κανάκη. Γιατί υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, τέλος πάντων, που μας θυμίζει τη γνωριμία μας. Και πάμε τώρα κάτω, γιατί η μαμά μου φτιάχνει ένα γλυκό το οποίο νομίζω είναι υπηρώτικο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς λέγεται αυτό το γλυκό, σπάργανα? Πάνω δεν γεύονται, όπως είναι, μαμά. Λοιπόν, είναι ένα γλυκό που λέγεται σπάργανα. Καλά, έχει καμία σχέση η εμφάνισή του με αυτό που βλέπετε τώρα. Και είναι υπηρώτικο, ναι. Υπηρώτικο γλυκό. Σπάργανα. Αύριο θα δείξουμε το αποτέλεσμα. Στο αυριανό vlog μας. Τώρα θα σας δείξω τις τέταρτες και τελευταίες τυχερίς τα δωράκια. Ποια θα πάρει. Και θα κάνω την κλήρωση στο αυριανό βίντεο για να τη δείτε εσείς μεθαύριο. Οπότε τελευταία τυχερή θα πάρει ένα άρωμα από Hey Poa. Μία παλέτα με σκιές. Το σετ με τα πινέλα. Ένα βερνίκι νυχιών. Ένα κραγιόν. Και YSL σκιά αυτά. Εντάξει, μπορώ να σας πω ότι στεναχωριέμαι πάρα πολύ που τελειώνει το vlog μας, που αύριο θα είναι το τελευταίο που θα ανέβει, αλλά δεν πειράζει, να είμαστε καλά για του χρόνου. Και πάμε να δούμε, έχει μία σκιά. Α, τι ωραίο χρώμα. Πάμε στη Skills, στο νούμερο 24, όπου έχει μία κρέμα ματιών με αβοκάντο. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή η κρέμα ματιών είναι απίστευτη. Είναι από τις καλύτερες κρέμες ματιών που υπάρχουν. Και πάμε και στο τελευταίο κουτάκι της Λανικό μου να δούμε αν όντως έχει άρωμα. Όντως, είχα δίκιο. Έχει ένα La Vie Belle σε travel size συσκευασία. Δείτε πόσο cute είναι, είναι πάρα πολύ γλυκό. Έχει εδώ πέρα και το φουλαράκι του. Και κάπως έτσι πάνε τα κουτάκια, παιδιά.
Τέλος πάντων, δεν στενοχωριόμαστε. Εγώ μέχρι στιγμής πάντως πέρασα πάρα πολύ ωραία στο vlog μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ την τέλεια παρέα που μου κρατήσατε. Βέβαια, έχουμε και αύριο, μην ξεχνιέστε. Και θα σας αφήσω κάπου εδώ, και δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλο το σημερινό το vlog μας, αλλά επειδή ήταν τα παιδιά εδώ από τις 11 μέχρι και τις 8.30, τι να σας τραβήξω. Απλά πάνω ψήναμε, τρώγαμε, τυλίγαμε τα τέλεια σουβλάκια. Τύλιξα εγώ πάρα πολύ ωραίο. Κάπου εδώ θα σας πω καληνύχτα, αλλά μην ξεχάσετε ότι και αύριο θα τα πούμε και θα είναι το τελευταίο μας vlog μας για τη φετινή χρονιά. Θα σας δω οπότε αύριο, μην λείπει κανένας στο τελευταίο vlog μας. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια! Yeah!